Μένουμε στο ίδιο θέμα. Φιλοξενούμενος στα νέα του Αντένα είναι ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Ντίνος Παστός. Κύριε Παστέ, καλησπέρα σας. Έχουμε ακούσει και το ρεπορτάζ. 6 επιθέσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα κατά κομβικών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχετε γνώση και επί των τεχνικών ζητημάτων αυτού του θέματος. Είναι σοβαρά αυτές οι επιθέσεις που δεχθήκαμε αυτές τις μέρες? Οι επιθέσεις που δεχτήκαμε, από ό,τι φαίνεται, είναι μικρής διάρκειας, που σημαίνει ότι οι υποδομές που χτυπηθήκαν δεν έχουν πέσει, δηλαδή ο κόσμος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε σχέση με άλλες χώρες που έχουμε δει πολύ πιο μεγάλες επιθέσεις του ίδιου τύπου. Να πούμε ότι δεν είναι επίθεση για τα προσωπικά δεδομένα ή γενικά δεδομένα από τις πλατφόρμες των υπηρεσιών, είναι καθαρά επιθέσεις για να σταματήσει η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας για ένα χρονικό διάστημα. Ωραία. Και δεν έχουν σχέση λοιπόν με τα προσωπικά δεδομένα. Ο στόχος τους ήταν να ρίξουν απλά την σελίδα. Τι ξέρουμε για αυτή την ομάδα των hackers που στοχοποιεί την Κύπρο? Η συγκεκριμένη ομάδα είναι παρακλάδι μιας πιο γνωστής ομάδας, η οποία έχει τη δυνατότητα να εισβάλλει σε συστήματα και να κλέψει δεδομένα. Το έχουν αποδείξει στο παρελθόν σε άλλα πιο μεγάλα δίχτυα και εταιρείες. Η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται να έχει πάρει ένα μέρος υπέρ από θέματα γεωπολιτικής ενάντια στο Ισραήλ και συσχετίζουν την Κύπρο ως σύμμαχο ή βοηθό του Ισραήλ, και έτσι προσπαθούν με τον τρόπο τους να δείξουν ότι θα χτυπήσουμε τις χώρες οι οποίες έχουν αυτή την πολιτική. Και έχουν στοχοποιηθεί και άλλες χώρες στο πλαίσιο αυτό που βρισκόμαστε τώρα? Στην ανακοίνωση που έβγαλαν την περασμένη εβδομάδα είχαν αναφέρει ότι χτυπούσαν γαλλικές υποδομές και τώρα σειρά είχε Κύπρος. Και είχαν δώσει και ημερομηνία, έτσι βλέπουμε και τους φορείς που έχουν ετοιμαστεί για αυτές τις επιθέσεις. Λοιπόν, έχουμε θωρακιστεί λοιπόν, όμως επειδή γνωρίζαμε, έχει ξεπεραστεί, θα εκτιμούσατε εσείς, ο κίνδυνος ή ενδεχομένως να έπεται και συνέπεια συνέχεια? Μπορεί να δούμε και άλλες υπηρεσίες τόσο της εβδομάδας. Όπως είδαμε και σήμερα, ακόμα δύο-τρεις οι οποίες είναι μεγάλης σημασίας. Μιλάμε για τη ΣΥΤΑ, μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες και όλα αυτές οι υποδομές που ας τις λέμε κρίσιμες. Εάν επηρεαστούν σε πιο μεγάλο βάθμο, σκεφτείτε αύριο να μην δουλεύει μια ιστοσελίδα ή ένα δίκτυο, ένα διαδίκτυο που θα επηρεάσει πολύ κόσμο. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε δει αυτά τα αποτελέσματα και ελπίζουμε να μην καταφέρουν να χτυπήσουν με άλλο είδος επίθεσης. Υπάρχει κίνδυνος και για ιδιωτικές εταιρείες αυτό το διάστημα, ενδεχομένως σε αυτή την ομάδα ή και άλλους hackers που δραστηριοποιούνται? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται αυτοί ψάχνουν ιστοσελίδες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Έχουμε δει τηλεπικοινωνίες, έχουμε δει τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες, αεροδρόμια, υπουργεία. Δεν θα τους σταματήσει κάποιος να διάλεξουν ένα στόχο. Το θέμα είναι, εφόσον βλέπουμε ότι αυτοί συνεχίζουν και με τον τρόπο που λειτουργούν, δηλαδή η μέθοδος τους είναι πλέον γνωστή. Ναι. Άρα, συσσαγωγικά, θα είναι πολύ πιο εύκολο σε σχέση με πριν να προβλέψουμε το τι θα κάνουν τις επόμενες μέρες, εφόσον συνεχίσουν το ίδιο μοτίβο. Ο τρόπος αντιμετώπισης των αρμοδίων ήταν ο ενδεικνυόμενος σε αυτές τις περιπτώσεις? Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κατάφεραν και ευτυχώς να ενημερώσουν και να αποτρέψουν μια χειρότερο αποτέλεσμα. Και το παράδειγμα είναι ότι οι ιστοσελίδες λειτουργούν κανονικά. Μπορεί ο κόσμος να δει ότι οι ιστοσελίδες που χτυπηθήκαν είναι μια χαρά. Έχουν επανέλθει, ναι. Τώρα, υπάρχει στρατηγική διαχείριση στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, κύριε Παστέ? Διότι οι κυβερνοεπιθέσεις είναι καθημερινές. Έχουν πληγεί εδώ και αρκετά χρόνια και ιδιωτικές εταιρείες. Κάποιοι έχουν πληρώσει και πολίτες μεμονωμένα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, hackers με υποκλοπή των τραπεζικών τους δεδομένων και ούτω καθεξής. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό το τομέα? Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για δύο λόγους. Ο ένας είναι τουλάχιστον στο εταιρικό και στο κρατικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες κάθε χρόνο οι εταιρείες μπορούν να ακολουθήσουν, να επενδύσουν είτε σε εξοπλισμό, σε υπηρεσίες και εκπαίδευση. Τονίζω την εκπαίδευση, διότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ναι, στην κυβερνοασφάλεια. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα και για τους πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και όταν λέω σοβαρό πρόβλημα, χάνονται εκατομμύρια από την Κύπρο από απάτες, από πλαστοπροσωπίες, μηνύματα. Λαμβάνει ο κόσμος μηνύματα που μπορεί να παριστανούν κάποιον άλλον, έναν οργανισμό, μια τράπεζα. Και βλέπουμε ότι αυτά όχι μόνο δεν σταματούν, αυξάνονται. Και ο λόγος που αυξάνονται είναι επειδή έχουν επιτυχία. Και για να έχουν επιτυχία, αυτοί κερδίζουν λεφτά. Και με αυτόν τον τρόπο είναι απλά η σειρά κάποιου άλλου να έρθει η μέρα του. Και μιλώντας με πολλούς πολίτες στις τελευταίες μέρες,
έχω αντιληφθεί ότι η τακτική τους αλλάζει και βελτιώνεται, ειδικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να πείθουν δηλαδή έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί στην αρχή να μην καταλάβει ότι είναι μια απάτη, αλλά μετά, εφόσον γίνει η απάτη, να αντιληφθούν ότι είναι καλωστημένα, έχουν πολύ καλό τρόπο δηλαδή για να στοχεύουν. Για να σε πείσουν, ναι. Για να μας πείθουν και ταυτόχρονα είναι και ανώνυμα από την πλευρά τους. Mm-hmm. Άρα δεν περιμένουμε εμείς να τους σταματήσουμε με να τους πιάσουμε. Ναι. Ο τρόπος για να σταματήσουν είναι να ενημερωθεί όλος ο κόσμος ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και μπορεί να συμβούν και σε εμάς. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον κίνδυνο. Εδώ πλέον οι ηλεκτρονικές απάτες και γενικά στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο περισσότερες από τα κανονικά εγκλήματα που βλέπουμε καθημερινά. Και συνήθως όταν πάθουμε, μαθαίνουμε. Έτσι είναι. Είναι το σλόγγαν με αυτό, ότι αν δεν πάθουμε, δεν θα μάθουμε. Και δυστυχώς το λέω διότι είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα μας συμβεί κάτι κακό μέχρι να το πάθουμε. Όπως και με την υγεία. Αντιλαμβανόμαστε ένα πρόβλημα και τρέχουμε όταν είναι πλέον. Τώρα υπάρχει τρόπος εντοπισμού αυτής της ομάδας που έχει στοχοποιήσει την Κύπρο? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να εντοπιστούν ενδεχομένως και σε συνεργασία και με άλλες χώρες? Η λέξη κλειδί είναι η συνεργασία με άλλες χώρες, εφόσον υπάρχει θέληση για να βρεθούν. Θεωρώντας όμως ότι οι ομάδες hacker έχουν πολύ καλή γνώση το πώς δουλεύει το διαδίκτυο, δεν είναι καθόλου δύσκολο κάποιος να καλύψει τα ίχνη του με ανώνυμα στοιχεία, με ανώνυμα συνδέσεις στο διαδίκτυο. Και εκτός από αυτό, δεν έχουμε δει στο παρελθόν, είτε από άλλες χώρες, δηλαδή ας αφήσουμε την Κύπρο, σε άλλες χώρες να κυνηγούν μια ομάδα εφόσον γίνεται μια επίθεση. Μπορεί να πάρει αρκετά χρόνια για να υποπέσουν σε κάποιο λάθος ήδη και μετά να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους. Ναι, ας ελπίσουμε οι υπηρεσίες να συνεχίσουν να αποκρούν ενδεχόμενες νέες επιθέσεις για να μην επηρεαστεί κανένας. Στην Κύπρο σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παστέ, για την εδώ σας παρουσία.